Για να δούμε. Μας περιμένει η κυρία Αναστασία Καραΐσκου εκεί. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα. Για να το δούμε ξεπλήρω. Έτσι, μπράβο Θεοδώρα. Λοιπόν, απευθείας εικόνα λοιπόν από το Δουβλίνο. Εορταστικό το κλίμα. Δεν βλέπω να έχουν επηρεαστεί και πολύ εκεί από την ενεργειακή κρίση. Έχουν στολίσει λαμπιόνια, φωτάκια. Βέβαια, θα μας τα πει εκεί χαμογελαστή από ό,τι βλέπω η κυρία Αναστασία Καραΐσκου, κάτοικος της περιοχής. Η Κρήτη σήμερα λοιπόν ταξιδεύει για ακόμα μία φορά και συνδέεται με το Δουβλίνο. Κυρία Καραΐσκου, πώς είστε? Γεια σας. Καλά, εσείς? Είμαστε καλά. Πάμε λίγο να μας ανεβάσετε λίγο τη διάθεση εκεί σε κλίμα Χριστουγέννων. Ομολογώ, εδώ έψαξα να βρω. Ομολογώ ότι έψαξα να βρω το καλύτερο σημείο για να σας δώσω έτσι λίγο μια όμορφη εικόνα. Γιατί γίνεται και εδώ οικονομία στο ρεύμα. Οπότε δεν ανάβουν ακόμα σε όλους τους δρόμους τα φώτα. Θα τα ανάψουν πιο κοντά στις γιορτές. Λίγο έτσι μια ευαισθησία στην ενεργειακή κρίση. Πρωτόγνωρο σκηνικό και για τους ντόπιους εκεί, δηλαδή ότι δεν έχουν στολίσει ακόμα, περιμένουν στάση αναμονής όσο πλησιάσουμε. Έχει στολίσει ο καθένας στο μαγαζί του, απλά το θέμα γενικότερα του Δήμου, έχουν κρεμαστεί όλα τα φωτάκια από τις 31 Οκτωβρίου, μόλις τελειώνει εδώ το Halloween, ξεκινάνε τους εορτασμούς και τα ανάβουν. Ενδεχομένως, γιατί τις περισσότερες φορές είναι σβηστά. Νομίζω ότι έχουν κάποια 1-2 ώρες την ημέρα, χωρίς να είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω. Απλά κάποιες φορές τα βλέπω ανοιχτά. Αλλά νομίζω ότι περιμένουμε τις τελευταίες εβδομάδες των γιορτών. Άλλες φορές είναι τρελή η Ιρλανδία με τα φώτα και με τα μπικλιμπίδια και τα στολίδια. Γενικά, η περίοδος η εορταστική των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τι σηματοδοτεί για τους Ιρλανδούς, πώς αντιλαμβάνονται την συμμετοχή τους σε αυτές τις εκδηλώσεις και τους εορτασμούς? Η Ιρλανδία είναι μια καθολική χώρα και είναι αρκετά έτσι με τη θρησκεία, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, οι εορτασμούς έχουν μέχρι την παραμονή. Λαμπάκια, ποτάκια, δώρα, χαμός, πίνουν, γλεντάνε, διάφορα γίνονται. Την ημέρα του Χριστουγέννων δεν έχει τίποτα ανοιχτό, είναι όλα κλειστά, τα πάντα. Δηλαδή, αν βρεθεί τουρίστας εδώ για Χριστούγεννα, θα πάθει... Λίγο θα του έρθει κάπως. Εμείς είχαμε πάει σε μια άλλη πόλη της Ιρλανδίας, ναι, όταν πρώτα ήρθαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε να φάμε. Για πείτε μας λίγο, ελληνική κοινότητα εκεί στο Δουβλίνο? Υπάρχει βέβαια και είμαστε και πολυπληθείς σιγά σιγά για τα δεδομένα της χώρας. Έτσι είναι ένα μικρό νησί. Μια μικρή χώρα. Αυτό το οποίο ρωτάω, εκεί ομογενείς μας στο εξωτερικό, εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδας, εκεί παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιάς, το τραπέζι, το παραδοσιακό, το ελληνικό, άσχετα αν βρίσκεστε στην Ιρλανδία, τι περιλαμβάνει? Μαζευόμαστε συνήθως, είναι λίγο κρύο τώρα, σε σπίτια. Κάνει κάποιες εκδηλώσεις η ελληνική κοινότητα στην εκκλησία, γιατί υπάρχει ελληνική εκκλησία, ναι, που λειτουργεί και έχει και μια αίθουσα εκεί μικρή εκδηλώσεων. Γίνονται κάποιες έτσι συναντήσεις, αλλά όχι πολύ, γιατί είμαστε διασκορπισμένοι. Το τραπέζι να μας πείτε λεπτομέρειες τι περιλαμβάνει, γαστρονομία. Γαστρονομία, το τραπέζι, τα ελληνικά. Τα ελληνικά. Δεν ξέρετε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο Έλληνες από τους... Οι Έλληνες της Ελλάδας θέλουν να μοιάζουν τους ξένους και οι ξένοι... Και στην υπερβολή. Και στην υπερβολή οι Έλληνες. Ναι, βέβαια, με λομακάρο να ξεκινήσαμε ήδη έτσι για να δοκιμάσουμε λίγο. Το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς, στους Έλληνες που σας παρακολουθούν, ποιο είναι, κυρία Καραΐσκου? Να είναι όλοι καλά, υγεία θέλω, όλος ο κόσμος εύχομαι να έχει υγεία και να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο ευχάριστοι, λίγο πιο χαρούμενοι, γιατί δύσκολα είναι γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο το φαινόμενο. Αν γυρίσετε και λίγο την κάμερα να κλείσουμε λίγο με εικόνα Ιρλανδίας, θα ήταν το ιδανικό. Για να δούμε λίγο. Θεοδώρα, βοήθησέ μας. Έτσι, λοιπόν. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Στολισμένο Δουβλίνο. Μας βοηθάει απίστευτα η κυρία Καραΐσκου, την οποία θέλω να ευχαριστήσω, να καλησπερίσω και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.